Σκότσι από γουρουνάκι, τραγανό και ζουμερό. Πάμε να δούμε τα υλικά και κατόπιν θα σας δείξουμε και τον τρόπο που θα το ετοιμάσουμε. Ανθό σαλατιού πάνω στα κρέατα, δεσκοτριμένο πιπέρι, πάπρικα. Τα γυρίζουμε έτσι να κολλήσουν τα μπαχαρικά πάνω στο κρέας. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο και συνεχίζουμε έτσι το μασάζ. Με ένα αιχμηρό μαχαίρι κάνουμε δύο τρυπούλες δίπλα στο κόκαλο και τα πικάρουμε με μια σελίδα σκόρδο στο καθένα. Τα βάζουμε στην κατσαρόλα πάνω στη φωτιά, τα γυρίζουμε έτσι να πάρουν ένα ελαφρύ και ομοιόμορφο χρώμα. Προσθέτουμε το κρεμμύδι της ελληνόριζα, το σκόρδο, το δενδρολίβανο και το θυμάρι, κόκκος πιπέρι και σβήνουμε με την πύρα. Βλέπετε έχουν πάρει ωραίο χρώμα, έχουν καραμελώσει, τα λαχανικά έχουν βγάλει τα αρώματά τους. Βρεγμένη λαδόκολα, σκεπάζουμε την κατσαρόλα, τα κρέατα και τα αφήνουμε να πάρουν μια βράση. Αφού βάλουμε και το καπάκι βεβαίως, τα αφήνουμε να πάρουν μια βράση και είμαστε έτοιμοι να βάλουμε την κατσαρόλα στο φούρνο. Τη βάζουμε σε 190 με 200 βαθμούς για μια μισή ώρα. Βγάζουμε την κατσαρόλα, βλέπετε ότι το κρέας έχει μαγειρευτεί πολύ καλά, έχει ξεκολλήσει πάνω από το κόκαλο. Περνάμε τη σάλτσα, το ζωμό του ψητού δηλαδή. Πατάμε έτσι με μια κουτάλα να βγάλουν τα λαχανικά όλα τους τα αρώματα και τη μουστιμιά τους. Γλασάρουμε τη σάλτσα πάνω στο κρέας, την περιχύνουμε ομοιόμορφα. Γαρνίρουμε με λίγα αρωματικά βότανα όπως το θυμάρι, το χασκόμηλο και η ρίγανη. Αυθεντική ελληνική κουζίνα, βαθιά νοστιμιά, κουζίνα à la Grecque, Σωτήρης Ευαγγέλου. Για περισσότερες αυθεντικές συνταγές ακολουθήστε μας στο κανάλι μας στο YouTube Κουζίνα Λαγκρέκ Σωτήρης Ευαγγέλου και στο site sefevangelou.gr. Γεια σας!